και έχουμε συνδεθεί με τον Νίκο Γιαπρακά, που είσαι Νίκο στο Καστράκι Γορτινίας. Ποια είναι η κατάσταση στην Αρκαδία? Η κατάσταση από μέτωπα φωτιάς είναι καλή, ωστόσο αυτό το οποίο μπορεί να διαπιστώσει κανείς εδώ είναι ότι υπάρχει παντού πόνος, θλίψη και μαύρο. Μαύρο και γκρίζο από τις τάχτες και τα ποκαίδια τα οποία άφησαν πίσω αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες ταλαιπωρούν εδώ και μια εβδομάδα, περισσότερο μια εβδομάδα, ολόκληρη την περιοχή της Γορτινίας. Η φωτιά που μπήκε από την Ηλία, να θυμίσουμε, από την προηγούμενη Τετάρτη. Είμαστε στο διπορικό που κάνουμε σήμερα με την κάμερα του Open στα χωριά της Γορτινίας, αυτή τη στιγμή στο Καστράκι. Τα περισσότερα σπίτια του χωριού είναι ερμητικά κλειστά, είναι λιγοστοί οι κάτοικοι οι οποίοι υπάρχουν εδώ. Είναι όμως αρκετά και τα σπίτια δυστυχώς τα οποία έχουν πάθει ζημιά. Βλέπετε ένα τώρα εδώ ακριβώς μπροστά μας, ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός από την πύρινη λέλαπα. Κανένας δεν μπόρεσε να το σώσει, μιας και η φωτιά κατευθύνθηκε προς το σπίτι αυτό. Τα περισσότερα σπίτια γύρω-γύρω δεν έχουν υποστεί ζημιές, ωστόσο μέσα στο χωριό, ακόμα και στο κέντρο του χωριού, συναντήσαμε και άλλα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τα θεωρήσει κατοικήσιμα. Όμως, ακόμα και σήμερα έχουμε μικρές ανασωπηρώσεις, οι οποίες συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπετε μπροστά μας ολόκληρη αυτή την περιοχή την οποία έχουμε και από διάφορα σημεία βλέπουμε μικρές στήλες καπνού να ξεπηδούν. Ευτυχώς δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Μάλιστα τώρα πριν από λίγο μπροστά μου είδα και φλόγα στο βάθος κάπου σε μια πλαγιά στιγμιαία. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σβήσει, υπάρχει μόνο καπνός. Είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται παντού σε ολόκληρη αυτή την περιοχή, έχουν διασκορπιστεί, έτσι ώστε να επεμβαίνουν κατευθείαν όταν βλέπουν μια μικρή έστω αναζωπήρωση. Μάλιστα είδαμε και το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Έριξον, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή και πέταγε, περιπολούσε από αέρος και όπου έβλεπε κάποια εστία φωτιάς αμέσως προχωρούσε σε επέμβαση προκειμένου να μην πάρει διαστάσεις. Φαίνεται ότι με το μέτωπο της φωτιάς έχουμε τελειώσει, ωστόσο όμως κανείς δεν μπορεί να πει ότι έχουμε τελειώσει γενικότερα με τα αποτελέσματα της φωτιάς αυτής, με την επόμενη μέρα, γιατί αυτό το οποίο μας λένε οι κάτοικοι είναι ότι πρέπει να δοθεί στήριξη. Χρειάζεται και οικονομική στήριξη στα χωριά, στους κατοίκους των περιοχών εδώ, δεδομένου ότι όπως μας είπαν έχουν καταστραφεί όλες οι καλλιέργειές τους, έχουν καταστραφεί όλες οι περιουσίες οι οποίες τους έδιναν κάποιο εισόδημα, κάποιο αγροτικό εισόδημα, είτε αυτό έρχεται από την κτηνοτροφία είτε από την γεωργία. Και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στον χειμώνα που έρχεται και από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά δύσκολος για τους ανθρώπους αυτούς. Είναι μεγάλες οι καταστροφές, είναι πολλά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, να σου πω ευλαβία. Υπάρχουν και σπίτια τα οποία κατοικούνταν μόνιμα από ανθρώπους εδώ στις περιοχές, σε διάφορα χωριά της Γορτινίας. Υπάρχουν όμως και πολλά σπίτια τα οποία ήταν το σπίτι κάποιου συγγενικού προσώπου, κάποιου που έμενε σε κάποια πόλη και ερχόταν τα καλοκαίρια για να μείνει για λίγες ημέρες για διακοπές. Δυστυχώς, πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί, όπως επίσης και πολλές περιουσίες στην όμορφη αυτή περιοχή της βορειοδυτικής Πελοποννήσου.